Γιατί γίνεται, θα έρθει ο Παναγιώτης. Κάτσε, γιατί έρχομαι από 5 ώρες γύρισμα, να κάνεις. Τι είναι, Παναγιώτη μου? Τρέχω από το πρωί. Όλα καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, ας πούμε, αντέχω. Όρθιος. Καλά σε βλέπω, αντέχεις, αντέχεις. Άντεχα. Σαν να ξύπνησες μόλις. Τι είναι αυτά που λες, σταμάτα. Καλέ, άσε με εγώ να λέω, γιατί βλέπω. Εσύ δεν μας λες. Για, πες τώρα, αλήθεια. Τι? Έχουμε κάνει κάτι? Ξέρω τι εννοείς τώρα, έχω κάνει κάτι. Αν κάτι έχω κάνει, ναι, είναι ότι το τελευταίο διάστημα περιποιούμε με συνέπεια το δέρμα μου. Τι είπες τώρα? Όπως τα ακούς. Πραγματικά έχω ενθουσιαστεί, θέλω να μου πεις κι άλλα, εδώ και τώρα. Ρίξε την κάρτα της εκπομπής, να πάρω μια ανάσα και να με προοδευτείς επίσημα. Τι? Κάρτα. Καλώς τον και επισήμω. Καλώς σε βρήκα, Εύα. Να, αυτή είναι η υποδοχή. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Ό,τι θες, είμαι εδώ για σένα. Θα ξεκινήσω με θετικά νέα. Παρατηρώ λίγο τον κόσμο γύρω μου κι εγώ και ανακαλύπτω ότι οι περισσότεροι άνδρες φίλοι μου, ανάμεσά τους και εσύ, έχουν εγκαταλείψει λίγο αυτό το ταμπού με πολλά εισαγωγικά του «δεν θέλω», «δεν μπορώ», «δεν πρέπει» να περιποιούμε το δέρμα μου. Και πόσο μάλλον να βάζουν και κρέμα. Εντάξει, είναι ενθαρρυντικό αυτό, γιατί μπορεί να λένε ή να έλεγαν παλιότερα ότι οι ρητίδες των άντρα είναι εγωιτεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιποιούμαστε καθημερινά και να φροντίζουμε και να μην καθαρίζουμε το πιο απλό, το δέρμα μας. Θα ήθελα να μου πεις, τι έχει αλλάξει στη ρουτίνα περιποίησης του δέρματός που, όπως μας λες, την κάνεις πλέον με ευλάβεια? Εντάξει, αυτό που έχει αλλάξει είναι τώρα πια έχω ρουτίνα περιποίησης. Παλιά είχα ρουτίνα, τελεία. Χωρίς περιποίηση. Το να περιποιηθώ το δέρμα μου ήταν κάτι τελείως άγνωστο για μένα. Και Εύα μου, θα σου κάνω μια εξομολόγηση. Ναι. Τρέπομαι, θα το πω, αλλά ναι, για πάρα πολλά χρόνια δεν έπλανα το πρόσωπό μου πριν κοιμηθώ. Δηλαδή το στοιχειώδες. Μην με κοιτάς έτσι. Όχι, εντάξει, θα έρθω και σε αυτό. Δεν είσαι και μόνος εδώ που τα λέμε. Αλλά άλλαξα, Εύα. Ήρθαν κάποιοι ερεθισμοί στο πρόσωπό μου που κάποια στιγμή με ανάγκασαν να χρησιμοποιήσω ένα σωστό προϊόν καθαρισμού για το πρόσωπο και είδα μεγάλη διαφορά. Και επίσης το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Το έκανα στο ντους. Στο ντους το βράδυ, χρησιμοποιώντας ένα προϊόν ειδικό έτσι, καθαρισμού προσώπου, ένα πλούσιο αφρό που κάνεις το μασαζάκι σου. Έχεις κάνει όλη τη δουλειά. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Δεν είμαι ο τύπος που θα κάτσω με τις ώρες να αρχίζω να περιποιούμε το δέρμα μου, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο. Και είδα τεράστια διαφορά και άρχισα να απολαμβάνω πια καθαρό το πρόσωπό μου. Έχεις δίκιο. Και σε καμαρώνω που τα έχεις ανακαλύψει όλα αυτά και είσαι νεοφώτιστος και βλέπω τη χαρά στο πρόσωπό σου. Θα σου πω το εξής, ότι πραγματικά είσαι στο ποσοστό που αλλάζει ίσως την κατάσταση, διότι διάβαζα μία έρευνα, όσο σε περίμενα, που έλεγε ότι το 63% των ανδρών δεν πλένει ποτέ το πρόσωπό του. Ήσουν μάλλον. Ήμουν εκεί. Και το 45% των ανδρών, κρατιέσαι. Κρατιέμαι, για να ακούσω. Ναι. Θεωρούσε ότι το κλασικό σαπούνι μπορούσε να το χρησιμοποιήσεις αντί για ένα δοκιμασμένο, ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για τον καθαρισμό του δέρματος του προσώπου. Νόμιζα ότι θα με σοκάρεις. Το έκανα για χρόνια και εγώ θεωρούσα ότι το να σαπουνίσω το πρόσωπό μου με το απλό σαπούνι είναι η περιποίηση που οφείλω να κάνω και είμαι καλυμμένος με αυτό. Όταν ξεκίνησα να χρησιμοποιώ ειδικά προϊόντα καθαρισμού για το πρόσωπο, είδα τη διαφορά. Δεν έχει καμία σχέση. Το απλό σαπούνι σε κάνει να νιώθεις ότι κάποιος σου τραβάει το δέρμα με 2 χέρια. Και καμία σχέση με ενυδάτωση. Δηλαδή, ξηρότητα, full και όλο λάθος. Το αλλάζουμε. Το αλλάξαμε, το βρήκαμε. Το αλλάξαμε. Έχεις ανακαλύψει τίποτα άλλο? Την ίδια περίοδο που ανακάλυψα τον καθαρισμό και τρελάθηκα και λέω, υπήρχε αυτό? Πραγματικά, λες, κύριε Θαφαλού, ανακάλυψα και την ενυδάτωση. Μπήκε και αυτή η λέξη στη ζωή μου. Άλλη άγνωστη λέξη. Οπότε τώρα στη ρουτίνα μου είναι το εξής. Τα βράδια, κάνοντας τον ντους μου, έχοντας χρησιμοποιήσει το προϊόν καθαρισμού με τον πλούσιο αφρό και το μασαζάκι που πραγματικά είναι απόλαυση. Βγαίνοντας λοιπόν με την πετσέτα μου στη μέση, στέκομαι στον καθρέφτη, βάζω και την ενυδατική μου, η οποία να σου πω ότι έχω δει ότι έχει και χρησιμότητα και ως aftershave. Δηλαδή για τα μάγουλα που τα ξυρίζω τελείως ή όταν ξυρίζομαι τελείως, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που καταπραίνει το δέρμα, δεν δημιουργούνται ερεθισμοί από το ξύρισμα και αποφεύγω και τη θυλακίτιδα που κατά καιρούς με έχει ταλαιπωρήσει. Είσαι πάρα πολύ σωστός. Ανακάλυψες λοιπόν και τη χαρά της ενυδάτωσης. Βεβαίως. Σου έχω ένα challenge. Σ' ακούω. Ξέρεις σε ποια σημεία βάζουμε την κρέμα για να κάνουμε σωστή ενυδάτωση? Θα σου πω που τη βάζω, να μου πεις να το κάνω σωστά. Εγώ βάζω αρχικά στα μάγουλα, βάζω στο μέτωπό μου, δεν παραλείπω να βάλω στο λαιμό μου και μετά, ανάλογα με τα κέφια, κάνω είτε κυκλικές κινήσεις, την απλώνω, προσπαθώ να την απλώσω. Με τις λίγες γνώσεις που έχω. Χαίρεσαι, και καμιά φορά και κάνω και έκανα τέτοιο. Μια χαρά. Σωστός. Πολύ σωστό. Ορίστε, να το. Και τώρα σε πάω στο επόμενο στάδιο. Next level που λένε. Πού θα φτάσουμε. Χρησιμοποιείς κρέμα ματιών. Χρησιμοποιώ. Μπράβο! Είναι το τρίτο πράγμα που μπήκε στη ζωή μου. Δηλαδή ο καθαρισμός, η ενυδάτωση και η πιο ειδική περιποίηση στην περιοχή των ματιών. Γιατί είναι πολλές οι ώρες των γυρισμάτων, πολύ το ξενύχτη, τα ωράρια άστατα. Είναι σαν να το ζητάει το μάτι σου, ρε παιδί. Το ζητάει και νιώθει αναζωογονημένο. Είναι το τρίτο πράγμα. Είναι όμως πολύ σημαντικό. Δεν παταλάω πάνω από ένα λεπτό για αυτά. Δηλαδή, ναι. Ό,τι έχει γίνει στο ντους, απλώνω την υδατική μου και αμέσως μετά. Είναι πολύ σημαντικό όμως να μου πεις πώς χρησιμοποιείς την κρέμα. Είχα ήδη ξεκινήσει. Βάζω μια ελάχιστη ποσότητα στα δάχτυλά μου και την απλώνω κατά από τα μάτια μου. Και κάνω τις κυκλικές κινήσεις. Φανταστικά το κάνεις. Όπως το κάνεις, απλώς προσέθεσε και την κίνηση την εξής. Πάνω από το φρύδι σου και καταλήγεις εδώ, πάνω από τη μύτη. Το έκανα φανταστικά λάθος από ό,τι καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Να μάθω κι εγώ κάτι σήμερα. Ναι, απλώς προσθέτεις αυτή την κίνηση. Δεν το κάνεις. Κάνω δηλαδή και εδώ και πάνω από τα φρύδια μου, εδώ. Και καταλήγεις εδώ, πάνω από τη μύτη. Σούπερ. Οι άντρες το έχετε ανάγκη αυτό το έξτρα σημείο ενυδάτωσης. Ορίστε, να το tip. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες τόσο προσωπικές πληροφορίες και έχεις βοηθήσει, φαντάζομαι, πολλούς άνδρες έτσι να καταλάβουν λίγο τι μπορούν να κερδίσουν. Η ευχαρίστηση είναι δική μου και να πούμε σε όλους πως η περιποίηση δεν είναι ταμπού, δεν έχει φύλο ούτε προϋποθέσεις. Είναι η καθημερινή φροντίδα που οφείλουμε να κάνουμε στο δέρμα μας, που ούτως ή άλλως έχει αυξημένες ανάγκες πια. Και είναι και σαν να μας προσέχουμε. Βέβαια, να μας αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ελπίζουμε να πήρατε χρήσιμες πληροφορίες που θα εφαρμόσετε στη ζωή σας και θα την καλυτερέψετε. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο FrezyTalQ, κάντε εγγραφή στο κανάλι της Frezyderm και ενεργοποιήστε τις ειδοποίησεις.